αλλάξει κανείς κάποια πράγματα στην πόλη. Είναι ζήτημα οπτικής, είναι ζήτημα στρατηγικού σχεδίου, είναι ζήτημα πολιτικών πεπιθήσεων. Είναι ζήτημα πολιτικής, κυρία Μουστάκα. Δεν είναι θέμα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μια δυνατή φωνή. Το ζήτημα είναι στη Θεσσαλονίκη, άρα για ποια πολιτική θα εφαρμοστεί. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, μια διαφορετική πολιτική από την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Δήμοι με τον Καλλικράτη έγιναν γρανάζια πολύ σημαντικά του κρατικού μηχανισμού. Έχασαν και τα οποιαδήποτε ψήγματα αυτοτέλειας είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, το να λέμε ότι θα βγάλουμε ένα δήμαρχο που θα φωνάζει, χωρίς να έχει μια γραμμή αντίθεση σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, ριζική αντίθεση. Δηλαδή, γιατί φωνάζουν οι δήμαρχοι για το Θεαθήνα, κύριε Δέλη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και στην ΚΕΔΕ, των περισσότερων οι φωνές είναι υποκριτικές, κυρία Μουστάκα. Εμείς δεν φοβόμαστε να το πούμε. Άκουσα όμως προηγουμένως από τους συνομιλητές και τον κύριο δήμαρχο εδώ να αναφέρεται και να υπερηφανεύεται και να επιδεικνύει το τρόπαιο της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς άραγε συνέβη αυτό τη στιγμή που αποδεδειγμένα μειώθηκαν κατά 60 και παραπάνω τις 100 οι κρατικές επιχορηγήσεις στο Δήμο. Μήπως έγινε επειδή ο Δήμος μεγάλωσε τα έσοδά του, αύξησε τα έσοδά του από τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, πρόστιμα για την επαγγελματική στέλη. Υπάρχει μείωση 20% στα δημοτικά τέλη, αν δεν κάνω Υπάρχει λάθος, μείωση, αλλά τα έσοδα, κυρία Μουστάκα, από τα δημοτικά τέλη είναι παρόμοια ή λίγο αυξημένα σε σχέση με τα περσινά, γιατί οι τρεις ζώνες της Θεσσαλονίκης γίνανε δύο. Πρέπει να βρούμε εδώ, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πια υπηρεσία του Δήμου η οποία να μην λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Δεν παρέχεται τίποτα δωρεάν πια, οτιδήποτε ο Δημότης και αν ζητήσει από το Δήμο θα πρέπει να το πληρώσει. Συνεπώς, θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτή η οικονομική εξυγίανση βγήκε μέσα από τις τσέπες του, αυτός την πλήρωσε και η αναφορά του κυρίου Δημάρχου θυμίζει πάρα πολύ το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης. Βεβαίως, δεν είναι, το ζήτημα είναι από αυτή την οικονομική εξυγίανση αυτά τα λαϊκά στρώματα, οι φτωχοί, οι άνεργοι, αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τι κερδίσανε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπόρεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το ότι το προτείναμε εμείς, ακόμα και απειθαρχώντας τις κεντρικές εντολές και στους πάσης φύσεως επιτρόπους, οι άνεργοι και οι άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη. Το πάλεψε αυτό ο Δήμος. Και όταν λέω το πάλεψε, να το παλέψει μαζί με το λαό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, μαζί με τα συνδικάτα, να πάει στην κυβέρνηση. Πάλεψε την κατάργηση των τροφίων για όλα τα παιδιά. Ή να έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Συνεπώς και η διοίκηση Μπουτάρη αποτελεί μια φυσική συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης ως προς την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Δεν λέμε ότι είναι η ίδια, έτσι. Και αν θέλετε δεν είναι και καθόλου τιμητικό να συγκρίνεται κανείς με την προηγούμενη διοίκηση. Μάλιστα. Και με την κατάληξή της. Κύριε Στεργίου,